Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Ωραία μέρα η Πέμπτη και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε συντροφιά, μεσημεριανή συντροφιά από αυτή που είμαστε συνηθισμένοι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την επικαιρότητα, έχουμε αυτή την ώρα μονομαχία Μητσοτάκη Τσίπρα στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκρούονται με την υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του νομοσχεδίου κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται η Βάσο Τζίτζικα και θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Δύο κρίσιμες μάχες έχουν μπροστά τους τα κοινοβουλευτικά κόμματα σήμερα στην Βουλή. Στη συζήτηση που θα γίνει, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συζητηθεί το νομοσχέδιο που θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και την ψήφιση του προϋπολογισμού. Σύνδεση, να πούμε ότι είναι απευθείας, Βάσο, και τώρα βλέπουμε ότι είναι στο βήμα ο κύριος Τσίπρας, έχει προηγηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Έτσι ακριβώς. Η διαδικασία, να σου πω για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ενέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης, θα ξεκινήσει την Τρίτη το βράδυ 13 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει το απόγευμα του Σαββάτου. Να σου πω ότι σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί το θέμα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του αναμένεται να κινηθεί θεσμικά, εστιάζοντας στο νέο νομοσχέδιο. Θα επισημάνει πως η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που έγιναν αντιληπτές και γνωστές αριθμίες στο σύστημα, ανέλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων. Να σου πω ότι σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαγορεύεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος όχι μόνο η εμπορία και η χρήση κακόβουλων λογισμικών, αλλά ακόμα και η κατοχή τους. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας θα εξηγήσει τους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο συγκάλυψης, όπως αναμένει το ίδιος να το χαρακτηρίσει. Παραπέμπει εδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών για παρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας, χωρίς να προβλέπει αναδρομική ισχύ. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα μπορεί κανένας μας να μάθει ποιος ήταν ο λόγος παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από του Ανδρουλάκη, του Κουκάκη, του κύριου Ανδρουλάκη, ναι. Και των υπουργών του κύριου Μητσοτάκη. Να σου πω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να τονίσει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρύβεται επί 5 συνεχόμενες εβδομάδες από το κοινοβουλευτικό έλεγχο και αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις επίκαιρες για το συγκεκριμένο θέμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας. Μην ξεχνάμε, Βάσο, ότι αυτό το θέμα η αξιωματική αντιπολίτευση και η γενικότερη αντιπολίτευση το έχει αναγάγει σε μείζον θέμα και είναι βεβαίως σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Αλλά έχουμε και συγκεκριμένες αποφάσεις από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το τι θα γίνει με την ΕΕΠ. Νωρίτερα ακούστηκαν κάποια πράγματα. Όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το στις 5 το απόγευμα με την Νίκη Σταματιάδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ τη Βάσο Τζίτζικα. Θα επιστρέψουν σε λίγο σε ένα Βάσο για άλλο θέμα. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, εκρηκτικό το κλίμα με απόφαση Κογκρέσου για τα F-16 και το διάβημα της Λιβύης. Φρένο στους πανηγυρισμούς της Τουρκίας για την πώληση αμερικανικών F-16, βάζει ο γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομ Μενέντες, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο αμυντικός προϋπολογισμός δεν συνιστά νίκη για την Τουρκία. Πρόκειται μόνο για ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη Γερουσία όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις παραβιάσεις στην περιοχή. Σχολίασε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Μενέντες. Προηγήθηκαν πανηγυρικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και ΜΜΕ για το τελικό κείμενο του νόμου που εγκρίθηκε στο Κογκρέσο για την Εθνική Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία και δεν υπάρχουν όρια για την πώληση F-16 στην Τουρκία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη το γεγονός πως δεν υπάρχει κανένα αρνητικό στοιχείο για την Άγκυρα στο τελικό κείμενο που θα τεθεί σε ψηφοφορία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και αναφέρομαι στην υπόθεση του τραυματισμού μέχρι στιγμής του άτυχου 16χρονου Ρωμά. Ο ξάδελφός του λέει στο Open, αν δεν τιμωρηθεί ο αστυνομικός θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Οι γιατροί μας λένε πως δεν έχουμε ελπίδες να γίνει καλά ο Κώστας. Για να δούμε τι μας λέει η Βάσο Τζίτζικα που έχει όλο το ρεπορτάζ. Βάσο. Η κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Υποκρατήριου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο 16χρονος Ρωμά, ο οποίος δέχτηκε σφαίρα από
τον αστυνομικό. Να σου πω ότι ο ξάδελφος του 16χρονου Ρωμά, μιλώντας στο Open, ανέφερε πως η κατάσταση της υγείας του 16χρονου είναι πάρα πολύ σοβαρή και οι πιθανότητες να ζήσει είναι πάρα πολύ ελάχιστες. Συγκεκριμένα είπε ότι ζητάνε το αυτονόητο, ζητάνε ο δολοφόνος να τιμωρηθεί. Μέχρι στιγμής λέει ο ίδιος ότι δεν έχουν δει κάτι από τη δικαιοσύνη και λέει, αναφέρει ότι αν δεν τιμωρηθεί ο αστυνομικός θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Σε ερώτηση που έγινε στον ξάδελφο του 16χρονου αν θεωρεί ότι ήταν ατύχημα το συγκεκριμένο περιστατικό, ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν επειδή ήταν Ρωμά, πήγαν να του σκοτώσουν το παιδί. Άρα αποδίδει σε ρατσισμό τα αίτια αυτής της πράξης του αστυνομικού. Έτσι ακριβώς φαίνεται, Χριστίνα, πως αναφέρει. Να σου πω ότι ο νεαρός Ρωμά υποβλήθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα σε ιατροδικαστική εξέταση και σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για τις εντάσεις που λέγαμε και εχθές, σύμφωνα με το συγκεκριμένο περιστατικό, να σου πω ότι χωρίς εντάσεις κύλησε η νύχτα στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο 24ωρο, όμως το μόνο που έγινε είναι ότι χθες, στις 9 η ώρα το βράδυ συγκεκριμένα, εκδηλώθηκε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Δενδροποτάμου με περιορισμένες ρήψεις Μολότοφ, χωρίς όμως να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Επίσης, Βάσο, μαθαίνουμε ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική μετά τα επεισόδια με τους Ρωμά. Ενώ έχουμε δηλώσεις από την κυβέρνηση, ο κύριος Οικονόμου νωρίτερα είπε ότι θα αποδοθούν δέουσες ευθύνες, καμία ανοχή σε πράξεις βίας, είπε. Επομένως, αυτό το θέμα θα έχει εξέλιξη και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις πυροδοτούν αυτή την ένταση και αυτό το κλίμα, παρότι και εκπρόσωποι των Ρωμά συνιστούν γενικότερα ψυχραιμία. Ευχαριστώ πολύ την Βάσο Τζίτζικα. Κυρίες και κύριοι, τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα έχει σημαντική θέση η χθεσινή εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς. Από εκεί ήρθε ένα μήνυμα ενότητας, παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις πρώην πρωθυπουργοί και σύσσωμη κυβέρνηση. Στο ακροατήριο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί λοιπόν να έκανε μια πολιτικά αιχμηρή ομιλία με έμφαση τα θέματα που αναφέρεται παγίως. Έστειλε όμως και ένα καθαρό μήνυμα ενότητας στην κατακλείδα της ομιλίας του. Είμαστε η παράταξη που δίνει το παρόν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών ενωμένη και εν ώψη εκλογών όποτε και αν γίνουν. Και ανεξάρτητα από τις εκλογές, είπε αποσπώντας το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο ίδιος άλλωστε, όπως είχε γράψει την Κυριακή το πρώτο θέμα, έλεγε στους συνομιλητές του ότι ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη και Καραμαλή στην ομιλία του ήταν εχέγγυα ενότητας. Τώρα στην Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι δεν είμαστε τρελοί να ξεκινήσουμε πρώτοι έναν πυρηνικό πόλεμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει μεγάλη διάρκεια, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος στην ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, ακροδεξιά οργάνωση ετοίμαζε πραξικόπημα, σχεδίαζε επίθεση στην Bundesbank στη Γερμανία, όλα αυτά και συνελήφθησαν 25 μέλη της. Μια εκτεταμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στους κόλπους οργανώσεων της άκρας δεξιάς και υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας οδήγησε χθες στη διάλυση ενός που σχεδίαζε ένοπλες επιθέσεις και είχε στόχο κυρίως την Bundestag, την κάτω βουλή του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα. Οι επιδρομές της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν στα 11 ομοσπονδιακά γερμανικά κρατήδια και συνελήφθησαν 25 άτομα που ανήκαν στην οργάνωση Πολίτες του Ράιχ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα αφορά νεαρό άντρα που έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό εδώ στην Τούμπα, και το δεύτερο αφορά, και είναι εκεί ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης, διάφορες κινητοποιήσεις από φοιτητικούς συλλόγους για τη θέρμανση, γνωρίζουμε. Βασίλη, πες μας τι γίνεται καταρχάς εκεί που βρίσκεσαι. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από την Πυρτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι το κτίριο διοίκησης και οι φοιτητές απ' έξω διαμαρτύρονται εδώ και αρκετή ώρα. Μιλάμε για ένα ζήτημα που έχει προκύψει τελευταίες ημέρες, από ό,τι μας είπαν. Διαμαρτύρονται για τη θέρμανση. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους, πάρθηκε μια απόφαση από τη σύγκλιτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ώστε η θέρμανση στις αίθουσες των κτιρίων όπου θα γίνονται τα μαθήματα θα ανοίγει περίπου στις 6 το πρωί.
και θα κλείνει στις 11 το πρωί. Να πούμε ότι μάλιστα μας είπαν κάποιοι φοιτητές ότι υπάρχουν και πληροφορίες ότι η θέρμανση θα ανοίγει περίπου στις 8 το πρωί και θα κλείνει μετά από 3 ώρες περίπου. Και αυτό το ζήτημα έχει προκαλέσει έτσι ανησυχία στους φοιτητές, οι οποίοι αναρωτιούνται και μάλιστα γι' αυτό διαμαρτύρονται για σήμερα, πώς θα γίνουν τα μαθήματα υπό αυτές τις συνθήκες, αν κάποιος λέει μαθητής, κάποιος φοιτητής έχει μάθημα τις υπόλοιπες ώρες ή αν έχει κάποιος φοιτητής μάθημα το απόγευμα, κάτω από ποιες συνθήκες και πώς θα γίνουν τα μαθήματα μέσα σε παγωμένες αίθουσες. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκονται σήμερα εδώ οι φοιτητές για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση αυτή της συγκλήτου εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Βασίλη, δυστυχώς ένας νέος άντρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον τρίτο όροφο. Τι ακριβώς συνέβη, αν έχεις κάποια καινούργια λεπτομέρεια? Να πούμε, Χριστίνα, πραγματικά ότι σημειώθηκε μια τραγωδία από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, στην Άνω Τούμπα, στην Αργέου 3, όταν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες, αλλά και η σήμανση της αστυνομίας, καθώς και το ΕΚΑΒ, γιατί είχαν την πληροφορία και επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων ότι ένας άνδρας περίπου στα 30 έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας του στον ακάλυπτο της οικοδομής. Ο άνδρας, από ό,τι φαίνεται, έχασε ακαριά τη ζωή του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε ο άνδρας παραμένουν άγνωστες. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε και εμείς να δούμε τις λεπτομέρειες. Γενικότερα, Χριστίνα, να πούμε ότι δεν υπήρξαν κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Ο άνδρας, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έμενε στο διαμέρισμα με άλλα 2 άτομα. Κάποιες πληροφορίες μιλούν για αυτοκτονία. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μιλάνε για ατύχημα. Βέβαια, τίποτα από τα 2 δεν έχει διευκρινιστεί. Περιμένουμε και εμείς. Ήρθε κάποια στιγμή ο ιατροδικαστής, εξέτασε το σώμα του άτυχου νεαρού και από εκεί και πέρα τις επόμενες ώρες ή μέρες θα γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου και στους αγαπημένους τους. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Παναγιωτίδη, και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη ροή της εκπομπής με τους καλεσμένους μας και να καλωσορίσω τώρα μέσω Skype τον Βασίλη Λεκίδη, πρόεδρο φυσικών καταστροφών ΤΕΕ, ερευνητή ΙΤΣΑΚ. Κύριε Λεκίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ το ίδιο. Και θα προτιμούσα να σε είχα, αγαπητέ Βασίλη, εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Πολλές... Είχαμε σήμερα μία μικρή αναποδιάσταση. Πολλές υποχρεώσεις γενικά. Τι συνέβη? Πηγαίνοντας για το δρόμο για να έρθω εκεί, με κάλεσαν και ήρθα. Είχαμε μια ανατύχημα, έσπασε μια σωλήνα και μυρίσαμε λίγο. Αυτά είναι απλά. Με ανθρώπους να μην έχει και να κάνει το ζήτημα. Αν και εσύ μιλώντας για φυσικά. Μυρίσαμε, από ό,τι φαίνεται, αγαπητή Χριστίνα, μια που δεν ξέρω τι από όλα θα συζητήσουμε σήμερα, φαίνεται να είναι πλέον στο προσκήνιο, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα, και μπορώ να σου πω 2-3 πράγματα. Βεβαίως, αφού ξεκινήσαμε από εκεί, άλλωστε είναι ο καιρός τους ενώ των πλημμυρών. Για το τελευταίο master plan, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο και έγινε ανοιχτή παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο στα μέσα του Νοέμβρη από αρμόδιους του Υπουργείου και από τους αρμόδιους διευθυντές υδραυλικών έργων για την περιοχή την ευρύτερη της Θεσσαλονίκης. Όπου? Υπήρχε και το παλιότερο master plan του 2003, το οποίο όμως τα περισσότερα έργα τα οποία προέβλεπε δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Και από ό,τι φαίνεται, παρόλες τις τυμπανοκρουσίες οι οποίες έγιναν μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, θα λέγαμε, και λόγω εκλογών οι οποίες έρχονται, αν το προσέξει κανείς λίγο σε βάθος και λίγο πιο προσεκτικά με την ματιά ενός έμπειρου μηχανικού ή ενός έμπειρου μελετητή, θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα έργα πάλι τα οποία χρειάζεται η πόλη, και τελευταία ζήσαμε πάλι πλημμύρες, ίσως όχι στο έβρος το 17-18, που θυμάσαι τότε η Εθνική Αμήνης είχε μεταβληθεί σε ποτάμι και το λιμάνι είχε μισό μπόι νερό και οι άνθρωποι κάναν πλάκα ότι έγινε δεξαμενή εκεί. Σωστά. Δεν μπορούσες να πας ούτε στην Τζιμισκή, ούτε στην Προξένου Κορομιλά. Έτσι. Και το μετρό τότε, εκείνη η σταθμή στο Συντριβάνι, είχαν πλημμυρίσει από τα νερά τα οποία ερχόταν πάνω από το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να μην μείνουμε εκεί, να πούμε ότι, να σου πω ότι, μια που ξεκινάμε από τα νερά, ότι το καινούριο master plan είναι με φιλόδοξο,
Έχει μέσα πολλή δουλειά που έχει γίνει. Ποιος το έχει κάνει ο Τοϊτσάκ, το έκανε αυτό? Όχι, όχι, μισό λεπτό να για τα βάλουμε. Για να τα βάλουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπερδευόμαστε, ναι. Σε σειρά, ναι. Το ΙΤΣΑΚ έχει αρμοδιότητα, Χριστίνα, για τα αντισεισμικά. Απλώς εμείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, παρακολουθούμε και το θέμα του Master Plan, διότι αυτή τη στιγμή... Ποιος τον συντάζει, ένα-ένα να τα πούμε, για να σε ρωτάω, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ποιος τον συντάζει αυτό το Master Plan, το ΤΕΕ? Όχι. Το Master Plan είναι μία μελέτη η οποία ανατίθεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Πού ανατίθεται? Σε ιδιωτικό γραφείο. Ωραία. Άρα συμμετέχετε κι εσείς με συγκεκριμένες προτάσεις, φαντάζομαι, έτσι? Όπως λοιπόν ανατίθεται μία μεγάλη μελέτη, παραδείγματος χάρη τώρα που ακούμε για το flyover ή για το μετρό ή για οτιδήποτε άλλο, ναι. Είναι και αυτό μία αρκετά εκτεταμένη μελέτη η οποία ανατίθεται έναντι συγκεκριμένου οικονομικού τιμήματος. Σωστά. Σε κάποιο εξειδικευμένο ιδιωτικό γραφείο. Το οποίο γραφείο έρχεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς για να κάνει τις προτάσεις. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τι ρόλο παίζει? Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα από την Επιτροπή Υποδομών και από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών που είμαστε εμείς, μελετάει την πρόταση που έκανε το ιδιωτικό γραφείο, έτσι, και κάνει παρεμβάσεις για βελτίωση, για συμπλήρωση. Ωραία. Αυτό το στάδιο το έχετε περάσει, έχουν γίνει παρεμβάσεις? Ακριβώς. Ωραία. Αυτό το στάδιο λοιπόν πέρασε, υπολήθηκαν αυτές οι προτάσεις το Φεβρουάριο του 2022, και τώρα τον Σεπτέμβριο του 2022 το Υπουργείο ενέκρινε το τελικό master plan και παρουσιάστηκε μέσα Νοέμβρη. Ξεκάθαρα μέχρι εδώ. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα, αυτό αφορά τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα? Αφορά τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή, τη μητροπολιτική περιοχή από τον Αξιό, που είναι μέσα και ο Γαλλικός και ο Λουδίας, μέχρι την περιοχή πριν τη Χαλκιδική, ναι, θα λέγαμε, που αρχίζουν που μπαίνουμε στο νομό Χαλκιδικής. Ωραία. Έτσι, τώρα περιλαμβάνει και το Δήμο Θερμαϊκού, θα λέγαμε. Είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, λιμάνι, πύργος, Εθνικής Αμήνης, Βούλγαροι, Δήμος Θερμαϊκού που θυμόμαστε τη μεγάλη πλημμύρα κτλ. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία... Σύμφωνοι. Τώρα, κύριε Λεκίδη, σε σχέση με το προηγούμενο master plan που, όπως ήδη είπατε, δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα. Όχι σχεδόν τίποτα. Αρκετά έργα που είχε προβλέψει δεν έγιναν. Δεν έγιναν. Ωραία. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Σύμφωνοι. Αυτό είναι μια επέκταση του προηγούμενου ή σε πολλά είναι εντελώς διαφορετικά αυτά που προτείνει σε πολλά σημεία? Ναι, δεν είναι μια επέκταση του προηγούμενου, είναι κάτι καινούριο, το οποίο έγινε μετά από καταγραφή όλων των προβληματικών σημείων. Παρεμβαίνει σημαντικά στο θέμα των αρμοδιοτήτων, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από παλιά. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο, το λέμε συνέχεια στην εκπομπή, και υποτίθεται ότι ο κύριος Βορύδης, Υπουργείο Εσωτερικών, λέει ότι τώρα οι αρμοδιότητες θα ξεκαθαρίσουν. Ποιος φταίει δηλαδή? Φταίει η ΑΘ που έχει το πάνω μέρος, φταίει ο Δήμος που έχει το κάτω, φταίει η περιφέρεια? Μπερδευόμαστε, δεν ξέρουμε ποιος φταίει. Το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο και οφείλεται και στα τροτά που έχει η δημόσια διοίκηση η χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάρχει η αιρετή περιφέρεια, υπάρχουν οι καταπεριοχές δήμοι και υπάρχει και η ΕΙΑΧ. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η πρώην ΕΙΔΕ Λιμάτων, η οποία τώρα έγινε ΕΙΔΕ Μακεδονίας. Εμείς προτείναμε λοιπόν στο Επιμελητήριο να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας που να είναι η ΕΙΔΕ Μακεδονίας. Εδώ η πρώην ΕΙΔΕ Λιμάτων, η οποία τώρα συγχωνεύτηκε με την ΕΙΔΕ Αεροδρομίων που ήταν παλιά στην Καλαμαριά. Και έγινε μια ΕΙΔΕ Βορείου Ελλάδος, ΕΙΔΕ Μακεδονίας. Είναι υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Αυτή λοιπόν, επειδή ελέγχει και τα κονδύλια και τις δημόσιες επενδύσεις και όλα αυτά, θα έπρεπε να είναι ένας συντονιστικός φορέας που κάτω από την ομπρέλα του να συντονίζονται οι Δήμοι, η ΕΙΑΘ και η Περιφέρεια.
Άρα όταν γίνεται μια πλημμύρα και εμείς παίρνουμε οι δημοσιογράφοι να μας μιλήσουν, ο πιο αρμόδιος θα είναι ο ΕΙΔΕ σε αυτή την περίπτωση. Είναι η ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων. Ωραία, αυτή η υπηρεσία τέλος πάντων να μας απαντήσει. Αυτή έχει το master plan, αυτή μπορεί να κόψει και να δέσει, να λύσει και να δέσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων. Η περιφέρεια η Αιρετή υπογράφει, η τελευταία υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΙΑΘ για να γίνουν τρεις παρεμβάσεις μέσα στο κέντρο της πόλης, διότι το κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν γίνεται ούτε στο σημερινό master plan. Έχει ένα παντοροϊκό σύστημα που είναι και τα λίμματα και τα όμβρια, τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν την ποσότητα νερού η οποία καλείται να χωρέσει μετά από μια ισχυρή βροχόπτωση, οι οποίες θα είναι έντονες λόγω πολλών θεμάτων, να μην πούμε στην κλιματική αλλαγή. Σωστά. Το ζούμε όλοι έτσι κι αλλιώς, ναι. Κάνω μια παρένθεση. Τελευταία κάναμε μια εργασία με τον Μιχάλη Σιούτα, η οποία παρουσιάστηκε τέλη Σεπτέμβρη στο ΣΕΦ Θεσσαλονίκη, που έγινε εδώ στην έκθεση, η οποία είναι η πιο πρόσφατη εργασία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης μόνο, η οποία έχει τα στοιχεία, αξίζει τον κόπο σε μία εκπομπή να πούμε μερικά λόγια για αυτή, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε σε δύο κουβέντες. Κυρίως υπεύθυνος ήταν ο Μιχάλης ο Σιούτας, ο Μιλών. Είναι γνωστός και φίλος ο Μιχάλης ο Σιούτας, πολλές φορές μας δίνει και τα φώτα του, γιατί είναι ο Κουκολάκης, λοιπόν, από την πολιτική προστασία. Λοιπόν, αυτή την παρουσιάσαμε σε αυτό το συνέδριο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Δήμους και από την περιφέρεια. Ήδη κληθήκαμε να συνεργαστούμε και για το master plan, για ορισμένα στοιχεία των βροχοπτώσεων που θα συμβούν το επόμενο διάστημα στην πόλη, και δεν είναι μικρά συμβάντα. Δεν θα είναι μικρά συμβάντα. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα του κέντρου της πόλης και το παντοροϊκό σύστημα. Ένα αυτό. Συγγνώμη, αυτό άρα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, και άρα η απάντηση θα έπρεπε τόσα χρόνια σε εμάς να είναι ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει όταν έχουμε μια δυνατή βροχόπτωση. Δεν μπορεί να αντέξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Εδρό Πόταμο, που το έχετε ακούσει. Έχουμε την περιφερειακή Τάφρο και έχουμε και το σύστημα του Αθεμούντα. Το άλλο, τα οποία σαν ένα τραπέζιο μεγάλο περικλείουν την πόλη και παίρνουν τη μεγάλη ποσότητα του νερού και την οδηγούν στο θερμαϊκό. Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σε αυτά τα έργα που τα προέβλεπε και το πρώτο master plan, το new master plan προβλέπει ότι ανατέθηκαν οι μελέτες. Οι μελέτες, οι οποίες θα τελειώσουν καλώς εγώ των πραγμάτων το 24. Εάν δεν γίνει αντίστοιχη κριτική ή διαβούλευση, πιθανόν η μελέτη να πάει και αργότερα, το 25. Και μετά τη μελέτη, άντε να βρούμε το... Το οποίο σημαίνει θα οδηγηθούμε πιθανόν σε ένα μικρό μετρό πάλι. Αυτό, από το να πανηγυρίζουμε και να χειροκροτάμε την προσπάθεια, που και αυτό είναι, πρέπει να τη χειροκροτάμε, τι λέει? Λέει ότι στα βασικά προβλήματα του προοδομικού συγκροτήματος το μελετάμε ακόμη. Το μελετάμε. Συγγνώμη κύριε Λεκίδη, γνωριζόμαστε και χρόνια, ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος και με πολιτική σκέψη. Αυτή τη στιγμή τι θα έπρεπε να γίνει, αν ερχόταν ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών, όλοι μπροστά σας και σας έλεγαν τι πρέπει να κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα? Η μελέτη γίνεται να τελειώσει, ας πούμε, σε ένα μήνα? Δεν γίνεται. Πείτε ότι τη δίνουν τη μελέτη τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα τελειώσει σε ένα μήνα, αποκλείεται. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει τώρα, Χριστίνα, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο οι λύσεις δεν είναι εύκολες. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολες οι λύσεις. Έπρεπε να προηγηθούν εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνοι, αλλά λέω ότι όταν έχω ρωτήσει σε άλλα πράγματα, γιατί δεν γίνεται γρήγορα η μελέτη, μου λένε δεν γίνεται γρήγορα μια μελέτη. Θέλει χρόνο. Κάτι, Χριστίνα. Αυτό που πάει να κάνει, για να πούμε και κάποια εύσημα, ο Πάρης Ομπίλιας, ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών στην Αιρετή Περιφέρεια, που τα είπε και στην παρουσίαση, τα προβλήματα αυτά που σας λέω εγώ λίγο πολύ αναφέρθηκαν και από άλλους, έτσι. Λοιπόν, κάνει μικρές παρεμβάσεις με προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΙΑΦ σε τοπικές παρεμβάσεις για να λύσει ορισμένα οξυμένα προβλήματα. Αυτό πρέπει μπορεί να γίνει τώρα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει το master plan, υπάρχουν οι μελέτες. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα, η περιφέρεια δεν ξέρω αν έχει και αυτή πολλά χρήματα. Άρα το ότι... Οι αρμοδιότητες ακόμα είναι στην κατάσταση που είναι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνουν γρήγορες προγραμματικές συμβάσεις σε επίπεδο τριμήνου, τετραμήνου και να γίνουν παρεμβάσεις. Ναι, αλλά λέτε ότι... Συγγνώμη, λέτε ότι ήδη γίνονται με τον κύριο Μπίλια. Έχουν γίνει τρεις. Αλλά θέλει άλλες 30. Μάλιστα. Να γίνουν πιο γρήγορα όλα αυτά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Στην περιφερειακή Τάφρο, στην Πηλαία, θα το έχεις ακούσει από άλλα ρεπορτάζ, υπάρχουν κατολιστήσεις. Είναι μεγάλο θέμα και με το έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, γιατί πέφτουν τα σπίτια, φοβούνται ότι θα πέσουν εκεί. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει απαγορευτεί κάποια κυκλοφορία κτλ. Εκεί πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση για να γίνει παρέμβαση. Να σου πω τώρα και πολλά άλλα παραδείγματα, θα κουράσουμε. Όχι, δεν έχει νόημα. Αυτό που κρατάμε, κύριε Λεκίδη, επειδή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μιλήσουμε για τους σεισμούς, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό που μας λέτε για τις πλημμύρες. Θα σας πω δύο-τρία πράγματα. Άρα την επόμενη εβδομάδα, εγώ θα ήθελα, αν μπορείτε, να ξαναείμαστε μαζί να μιλήσουμε και για το κομμάτι το σεισμικό. Αλλά να μείνουμε λίγο στις πλημμύρες. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι αυτό που πρέπει να γίνει το master plan, ακόμη και αν πούμε ότι υλοποιούνται όλα αυτά τα έργα, θα πάρει χρόνια, σωστά? Θα πάρει 2 χρόνια, ναι. Τουλάχιστον. Γιατί είπατε ότι μπορεί να καταλήξει σαν μετρό. Η Ελλάδα έχει, αν δεν λυθεί το θέμα των αρμοδιοτήτων, εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί είχαμε κάνει παλιότερα μία εκδήλωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο, προσπαθώντας να βοηθήσουμε στη συνέδευση των φορέων για την επίλυση του θέματος των αρμοδιοτήτων. Φαίνεται όμως ότι αυτό το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις, οι οποίες πιθανό να μην είναι σε συνένεση όλων των φορέων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει δώσε μου και εμένα αυτή την αρμοδιότητα απλώς για να την έχει. Το ερώτημα είναι, μπορεί να την υλοποιήσει? Έχει το προσωπικό, έχει τα κονδύλια, έχει την τεχνογνωσία? Συγγνώμη, και συγγνώμη κύριε Λεκίδη, γιατί μια υπηρεσία που χρειάζεται εξειδίκευση να μην πάρει από το ΤΕ, από το ΔΕΗ, όπως το είπατε, δεν ξέρω, από την περιφέρεια, από τεχνικούς, να έχει από όλους, να μετακινηθούν δηλαδή σε μια υπηρεσία η οποία θα αναλάβει αυτό το συντονιστικό ρόλο? Όσο μεγαλύτερος ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, Χριστίνα, στην Ελλάδα, τόσο είναι πολύ πολύ δύσκολο να γίνουν πρωτοβουλίες. Έτσι, δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα. Πρόσφατα είχαμε στην Πιερία 29 Νοεμβρίου, 30 και 1 Δεκεμβρίου, θα τα είδατε, μεγάλες πλημμύρες στην παραλία της Κατερίνης, στον Κορινό και στη Λεπτοκαριά. Λοιπόν, και εκεί τα πράγματα είναι επίσης μπλεγμένα. Άλλες αρμοδιότητες έχει ο Δήμος, άλλες έχει η περιφέρεια, άλλες έχει η ΔΕΙΑΚ κτλ. Αυτό λέμε. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρχει υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα συντονίζει κάποια στιγμή τον Δήμο και την περιφέρεια, η οποία θα παίρνει και τα κονδύλια και θα κάνει έργα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν γίνει αυτό, άρα η λύση είναι μόνο να υπάρξει ένα συντονιστικό φορέας, τέλος πάντων, μια υπηρεσία τέτοια. Δεν μπορεί να λέει ο ένας θα το κάνει εκείνος, έχει την αρμοδιότητα, και να περνάει ο χρόνος και να μην γίνεται τίποτα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία δηλαδή? Θα την πληρώνουμε όλοι. Mm-hmm. Θα την πληρώνουν οι περιουσίες των ανθρώπων, θα την πληρώνουν... Κύριε Λεκίδη, αυτό που λέτε είναι ότι αν δεν γίνει αυτή η υπηρεσία, βλέπετε ότι συνεχώς θα έχουμε καταστροφές, κατολιστήσεις. Τώρα το θέμα, αυτό που είπα και εγώ, εκτός από την παρέμβασή μας για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι ένα άλλο κεφάλαιο, είπα, αυτό το οποίο τόνισα είναι ότι το πρόβλημα το αντιπλημμυρικό έχει γίνει γεωτεχνικό. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Δηλαδή... Ενώ πρώτα το θέμα του νερού ήταν θέμα επιφανειακών νερών, τώρα έχουμε πάει στο γεωτεχνικό. Δηλαδή επηρεάζει... Πώς θα μαζευτούν και πού θα πάνε αυτά τα νερά? Να θυμηθείς ένα παλιό τέτοιο, ότι εδώ στην Εθνικής Αντιστάσεως, από τα νερά που πήρε ο δρόμος πήγανε κάτω και έγινε σπηλιά. Πήγε και μπήκε ολόκληρο αυτοκίνητο μέσα, το θυμάσαι? Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, άρα, διαβρώσεις λέω, γίνονται μεγάλες. Υπάρχει θέμα λοιπόν ευστάθειας λόγω του η ποσότητα του νερού υποσκάπτει το έδαφος. Άρα λοιπόν εδώ
πρέπει να προσέξουμε ότι πλέον τα θέματα έχουν επεκταθεί και ίσως είμαστε λίγο πίσω ανάλογα σε σχέση με τις ανάγκες. Τελευταία ερώτηση, κύριε Λεκίδη, όχι ίσως, είμαστε σίγουρα. Αλλά όλα αυτά λέτε, δηλαδή αν το αφήνουμε, γιατί δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη. Και συνεχίζονται οι πλημμύρες και συνεχίζουμε να τρέχουμε και εκ των υστέρων να αναζητούμε αυτά τα νερά που μαζεύονται από κάτω, μέχρι τι μπορεί να δημιουργήσουν. Άντε δημιούργησαν αυτό που λέτε μια σπηλιά σε εκείνη την περίπτωση. Τι μπορούν να δημιουργήσουν. Σε αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι για μία, δύο ή τρεις πλημμύρες θα συμβεί κάποια μετακίνηση σοβαρή, πιθανόν ας πούμε έτσι μιας εδαφικής μάζας. Αυτό το οποίο θα γίνεται λόγω του ότι οι δρόμοι μας δεν είναι και στην καλύτερη των καταστάσεων, επειδή τους σκάβουν για το αέριο και για τις οπτικές ίνες, είναι ότι τα νερά θα πάνε από κάτω και καταρχήν θα δημιουργήσουν κοφώσεις στους δρόμους. Γιατί έχουμε υπόγεια έργα, τα οποία πιθανόν υπόγεια έργα κάποια στιγμή θα κινδυνέψουν από αυτά τα νερά, τις πιέσεις των νερών. Καταλάβαμε, τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αυτά τα θέματα συνεχίζονται, αυτός ο κίνδυνος θα αυξάνει. Κύριε Λεκίδη, θα είναι πολύ να σας ζητήσω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί, θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας για να μιλήσουμε για τους σεισμούς. Ξέρω, Χριστίνα, αν ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, υπάρχουν και εξελίξεις στα αντισεισμικά, όπως εξέλιξη των κανονισμών και τα λοιπά στα τελευταία αυτά συνέδρια. Ναι, που γιατί έγινε. Άκουγα, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, ότι σύγχρονη σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση μαζί, έτσι. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι κανονισμοί. Μάλιστα. Μπορούμε αυτά, αν θέλεις, να τα συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και αυτό το ατύχημα. Ναι, ναι, θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη, όποτε μπορείτε εσείς, κύριε Λεκίδη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μπορούμε να τα πούμε για τα θέματα τα αντισεισμικά σε μια άλλη εκπομπή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Γεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε. Νίκος Δημάρας και βεβαίως ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας, που είναι και καυτή, χοχλάζει.